διαδικτυακό παιχνίδι θανάτου με το όνομα Μπλε Φάλαινα, το οποίο πρωτετραετία δημιούργησε ο καταδικαστέντα σε φυλάκιση Ρώσο Φίλιπ Μπουντέικιν, μετεξελίχθηκε. Πλέον εκατομμύρια παιδιά βρίσκονται εκτεθειμένα σε ένα νέο παιχνίδι πρόκλησης, το οποίο ονομάζεται Τζόναθαν Καλίντο, με τον εμπνευστή του να παραμένει άγνωστος μέχρι σήμερα και χωρίς να γνωρίζει κανείς πως οι θύτες τον μιμούνται. Πρόκειται για άτομα τα οποία φορούν μάσκα του γνωστού χαρακτήρα της Disney Goofy και προσεγγίζουν ανήλικους. Δημιουργούνται οι συνθήκες τέτοιες, ούτως ώστε το παιδί να εγκλωβιστεί σε μια συμπεριφορά εξάρτησης από το θήτη. Ο οποίος θήτης υπό τη μορφή των δοκιμασιών τους αναγκάζει να προβαίνουν σε διάφορες πράξεις που όσο προχωράει το challenge γίνονται όλο και πιο επικίνδυνες. Η ελληνική αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες γύρω από τον θάνατο 15χρονου στο Κερατσίνι, αφού δεν αποκλείεται να σχετίζεται με τη συγκεκριμένη πρόκληση, ενώ υπάρχουν και άλλες καταγγελίες, όπως επεσήμανε σήμερα στην ελληνική ραδιοτηλεόραση η διευθύντρια του Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας. Έχουμε λάβει δεκάδες καταγγελίες, τις οποίες άμεσα προωθούμε στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, η οποία άμεσα μας είπε ότι ήδη είχε κινητοποιηθεί. Το πρόβλημα φαίνεται να λαμβάνει σοβαρές διαστάσεις σε αρκετές χώρες, αφού αρκετοί θύτες αντιγράφουν την πρόκληση που δημιουργήθηκε από τον άγνωστο μέχρι σήμερα με το ψευδώνυμο Τζόναθαν Καλίντο. Κάποιος διεστραμμένος ξεκίνησε αυτήν την πρόκληση και από εκεί και πέρα υπήρχαν μιμητές. Στην Κύπρο οι αρχές δεν έχουν δεχτεί ακόμη καταγγελία, ωστόσο οι εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο παρακολουθούνται στενά. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται προσοχή, καθώς δεν αποκλείεται η εμφάνιση ατόμων που υποδίονται ανήλικους ή ενήλικες, οι οποίοι μπορεί να επιχειρήσουν να δράσουν στο πλαίσιο μιας κακόγουστης φάρσας. Οι αρμόδιοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, καλώντας τον κάθε γονιό να βρίσκεται σε επιφυλακή. Να προσπαθήσει ενεργά να μπει στη ζωή του παιδιού του, έτσι ώστε να το προστατεύσει, να το ενισχύσει, είτε τούτον είναι αυτόν το διαδικτυακό παιχνίδι εντός εισαγωγικών, είτε είναι το οποιοδήποτε άλλον.